Γίνονται. Γι' αυτό γίνεσαι αγαπητός, γιατί παίζεις. Συμμετέχει. Συμμετέχεις. Ναι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, γιατί ξέρουμε ότι η Ελλάδα ανέκαθεν είναι το αγκάθι των αρνητικών δυνάμεων. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα πολύ πονηρό να επικηθεί η Ελλάδα χωρίς πόλεμο και κάτω από τη δική σου θέληση και βούληση. Με ποιο τρόπο? Από άλλες φυλές. Με ποιο τρόπο? Μάθετε ότι πολλά τρόφιμα που κυκλοφορούν περιέχουν ουσίες που προκαλούν στηρότητα στον άντρα, με αποτέλεσμα χρονικό να δημιουργηθούν και υπάρχουν τράπεζες σπέρματος, όπου ένα ζευγάρι θα πάρει και θα γίνει εξωσωματική. Ναι, και θα γίνει, ναι, αλλά από τράπεζα σπέρματος, διότι ο άντρας δεν γονιμοποιεί. Θα πάρει το σπέρμα κάποιο άλλο. Ακριβώς. Στην Ελβετία, λοιπόν, που υπάρχει η έδρα αυτής της τράπεζας, και παρακλάδια υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, αλλά περισσότερο στην Ελλάδα, τόσο μυστικά τοποθετημένα που δεν το γνωρίζεις, ακόμα και σε άντρες που κάνουν μία εξέταση ή κάνουν εξωσωματική, ας πούμε, γονιμοποίηση, εδώ υπάρχει ο διάβολος ο ίδιος, δεν μπαίνει το σπέρμα, το ζωάριο του ανδρός, παρά ένα άλλο σπέρμα, όπου γνωρίζουμε καλά ότι μέσα στο σπερματοζωάριο υπάρχει ο κώδικας των χαρακτήρων στο DNA του ατόμου που πρόκειται να γεννηθεί. Και λόγω της κληρονομικότητος, οι χαρακτήρες που έχουν μέσα οι κώδικες θα δημιουργήσει συναισθήματα και συμπτώματα ανάλογα τα της φυλής και καταγωγής του σπέρματος. Αυτά τα σπέρματα, λοιπόν, μπαίνοντας σε γυναικεία ελληνική μήτρα, γεννιόνται παιδιά τα οποία η κληρονομικότητά τους δεν έχει να κάνει με τους Έλληνες. Μεγαλώνουν και η συμπεριφορά τους... Είναι άνθρωποι όμως. Ναι, η συμπεριφορά τους είναι τέτοια όπου μαγνητίζονται, έλκονται από ομόφυλες συμπεριφορές και χαρακτήρες ομόφυλες από τη φυλή που προέρχεται. Θα σας φανεί επιστημονική φαντασία. Αυτό είναι το φοβερότερο όπλο κατάκτησης ενός κράτους κάτω από μια προετοιμασία 30-40 ετών. Αυτό για να μπορέσει ακριβώς να επικηθεί, να έχει δικαιώματα, να θεωρείται Έλλην, ενώ οι χαρακτήρες του δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα αίματος των Ελλήνων. Δεν συμφωνείς, δηλαδή, για ένα πλανήτη δίχως σύνορα? Να είμαστε όλοι ένα. Για έναν πλανήτη δίχως σύνορα, όταν αυτοί που κατοικούν βρίσκονται κάτω από την ίδια επίρρεια Θεού, πίστεως και αφοσίωσης. Τότε είναι όλοι αδέρφια, και τότε αυτό πνευματικά. Το ελεύθερη βούληση που πάει τώρα. Εδώ όμως υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι του ιδίου μήκους κύματος, επιβουλεύονται στην ανθρωπότητα να κυριαρχήσουν τον πλανήτη, και το εμπόδιο τους είναι οι Έλληνες. Όχι τώρα, από τα πανάρχια χρόνια. Λοιπόν, αυτή η τεχνική μέσω της τεχνολογίας... Εμείς μεταξύ μας. Κοίταξε, όσο και να τρογόμεθα μεταξύ μας, υπάρχει το στοιχείο που κάποια στιγμή θα ενωθούμε στον οποιοδήποτε εχθρό. Όταν όμως ο εχθρός βρίσκεται στη μήτρα μιας Ελληνίδος, τότε τι γίνεται? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστικό, το οποίο αποκαλύπτεται... Έχεις στοιχεία γι' αυτό να μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή? Κοίταξε, μπορείς από εκεί που θα πάει η γυναίκα στην τράπεζα σπέρματος να πάρει ένα σπερματοζωάριο, να διοχετευτεί στη μήτρα, μπορεί να γνωρίζει την προέλευση? Μπορεί να πει όμως, θέλω να είναι Έλληνας. Μα δεν μπορείς, δεν έχεις αποδείξεις. Αυτά, γι' αυτό χρειάζεται η επαγρύπνηση, να γνωρίζουν οι Ελληνίδες τι κάνουν
κάνοντας μια τέτοια κίνηση, τι ρισκάρουν. Είναι προτιμότερο να πάρουν ένα παιδάκι μικρό και να το κάνουν υιοθετήσουν παρά να ρισκάρουν κάτι τέτοιο. Είναι σίγουροι πια ότι το παιδάκι που πήραν είναι Ελληνόπουλο, είναι, δεν είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το Ελληνόπουλο όμως. Εδώ πέρα είναι πολύ ρατσιστικό αυτό. Δεν είναι ρατσιστικό. Τη στιγμή που κάποιοι άλλοι υπονομεύουν το χώρο, την Ελλάδα και τη φυλή μας, δεν είναι ρατσιστικό. Είναι ότι η σκοπή τους είναι δόλοι. Η σκοπή τους είναι δόλοι. Αυτό το πλάσμα όμως. Ναι, αυτό το πλάσμα που θα γεννηθεί όμως. Διότι και ο Χίτλερ ήταν στα σκαλοπάτια ενός σπιτιού. Ναι, αλλά και εμείς όμως εδώ πέρα είμαστε μεταρρυθμένοι. Μα και εμείς είμαστε μεταρρυθμένοι. Υπάρχει ο Τουρκόσπορος. Περίμενε. Γιατί είμαστε Έλληνες και σκεφτόμαστε έτσι. Υπάρχει ανακύκλωση σε εμάς. Η ανακύκλωση που ξαναεπανέρχεται πάλι το ελληνικό στοιχείο ακριβώς ανακυκλώνεται. Πάλι με χρόνια, με καιρούς. Ναι. Εδώ πέρα όμως, τώρα κοιτάμε, αν αυτή τη στιγμή γεννηθούν στην Ελλάδα 1 εκατομμύριο τέτοιοι άνθρωποι. Και οι χαρακτήρες τους ή και η συμπεριφορά τους είναι κατευθυνόμενες λόγω του προγραμματισμού των κάτω από κάποια άλλη φυλή. Ενστικτοδός τα άτομα αυτά θα στραφούν προς τα εκεί που μαγνητίζονται. Ναι, αλλά όλα αυτά τα χρόνια που εμείς ήμασταν υπό την κατοχή των Τούρκων, Ελλάδα και θα έχουν και δικαιώματα, θα θεωρούνται και Έλληνες, ενώ ναι, η καταγωγή τους. Ναι, αλλά όλοι αυτοί εμείς όμως, εγώ δεν συμφωνώ τώρα σε αυτά που λες, αλλά διαφωνώ που εφόσον οι Τούρκοι 400 χρόνια έδιναν και έπαιρναν εδώ πέρα. Πώς εμείς αντισταθήκαμε στους Γερμανούς. Κοίταξε, περάσαν τόσα αργότερα χρόνια, έτσι. Δεν ήταν όλοι οι Έλληνες νόθοι. Πώς αντισταθήκαμε στους Γερμανούς, στους Ιταλούς, στους από εδώ, από εκεί, Αλβανούς. Υπάρχουν κάποια χρόνια που επανερχόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο από την αρχή. Γιατί δεν προδώσαμε την Ελλάδα με τα πρώτα χρόνια. Ναι, αλλά όλοι οι Έλληνες δεν ήταν έτσι. Και οι Έλληνες αυτοί, οι Ελληνίδες που είχαν γεννηθήκαν από αυτό, επανέρχεται πάλι το κύτταρο, η μνήμη. Εδώ μες στο μεσοδιάστημα, λέω, δεν συνέβη τίποτα. Ήμασταν Τουρκόσποροι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή. Αν υποθέσουμε ότι τώρα είμαστε στα ίσα μας, δηλαδή αρχίζουμε και. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, Κώστα, απαιτείται να μπει σε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα και ήδη περάσαν το μήνυμα με το σύστημα του κλόνου. Να βγάζουν από ένα, δηλαδή εκεί που πάει ένα σπερματοζωάριο στη μήτρα, στο άριο και ενώνεται, αυτοί βάζουν 100 τέτοια, ας πούμε, μπορούν να κάνουν και να βγουν 100 όμοια παιδιά. Όμοια παιδιά, ναι. Ακριβώς. Όπως και με χαρακτήρα και τι πρόγραμμα θέλεις. Λοιπόν, όταν έχουν μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και ελέγχουν ή επηρεάζουν το DNA και τους κώδικες. Αν δεν ξέρεις τι θα έρθει στον κόσμο. Αυτοί ξέρουν τι θα βγάλουν. Γι' αυτό σου λένε διακλαδωμένοι παντού. Εσύ δεν ξέρεις. Αυτοί ποιοι είναι αυτοί. Είναι οι σιωνιστές. Για όλα αυτά είναι οι Εβραίοι τελικά. Δεν είναι οι Εβραίοι. Διότι οι Εβραίοι αυτή τη στιγμή του Ισραήλ δεν κατάγονται από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Είναι οι Ασκεναζίμ. Αυτό που έλεγα στον Τζέβι, ο τρίτος γιος του Ιάφεθ, ποιος ήταν, και νόμιζε ότι του έλεγα παραμύθια για να τον πιάσω κορόιδο. Μα αφού δεν ξέρει ποιος ήταν ο τρίτος γιος. Είναι οι Ασκανοί, οι Ασκεναζίμ, αυτοί οι κοκκινομάδιδες, οι οποίοι Ασκεναζίμ είναι από την πλευρά της Αρμενίας, που ήταν οι Σκήθες. Εκείνους έπιασαν κατά τη διασπορά οι φυλές, οι διάφορες, και τους εμείησαν. Διότι μπορείς να μου πεις εμένα, όταν οι φυλές αυτές εκεί κάτω είναι με λαμψές, με χαρακτηριστικά μάτια, μύτη και παριές εδώ και σκούρι, μελαχρινή, τι δουλειά έχει το ξανθό στο Ισραήλ που είναι γεμάτο. Όλοι οι Ραβίνοι είναι Ασκεναζίν, Ασκανοί, οι οποίοι, σου λέω ακριβώς, ήρθαν από την πλευρά εκείνη της Αρμενίας και κατέβηκαν. Και για να σου πω και το άλλο, σε βάθος είχαν παιδεία και το κάτω από ελληνική παιδεία αυτοί οι Ασκανοί, και τους λένε Ασκεναζίν. Αυτοί οι Ασκεναζίν, Εσκενάζ που λένε, πού είναι στις 12 φυλές, δεν υπάρχουν το όνομα αυτό, γι' αυτό και τους φάξανε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γι' αυτό και πάλι θα πληρώσουν αυτοί, διότι οι σιωνιστές είναι μια ομάδα, μια οικογένεια που δεν φαίνονται και χρησιμοποιούν τη φυλή αυτή εκεί κάτω. Εκείνοι δεν φαίνονται για το σκοπό τους. Λοιπόν, αυτοί είναι που έχουν διοχετευτεί παντού και επιβουλεύονται της Ελλάδος το φως. Αν φύγει η Ελλάδα από τη μέση, αν η Ελλάδα
στραβωθεί. Και πώς θα στραβωθεί? Δεν είναι εύκολο να καταστρέψουν την Ελλάδα αυτή τόσο από δυνατή. Την νεολαία, μα ήδη αυτό το κάνουνε. Πες μου, την νεολαία που βλέπει σήμερα, οι αυριανοί στρατιώτες και οι στρατιώτες που υπηρετούν και σήμερα. Και οι αυριανοί στρατιώτες, αυτοί βρίσκονται κάτω από μια επίρρεια ήχου που είναι άβουλα τα άτομα, διότι δεν έχουν δική τους βούληση και η βούληση που έχουν είναι περιορισμένης εμβελίας λόγω του ότι έχουν βληθεί από υπέρηχους, έχουν βληθεί από φως. Και πώς τώρα γίνεται αυτό, άκουσε. Αυτό δεν είναι μέσω μουσικής δηλαδή. Ακριβώς. Rock μουσικής. Ακριβώς. Όταν ένα κύμα, ένα ήχος έχει ας πούμε 4 με μέχρι 10 κύματα το δευτερόλεπτο και ξαφνικά το κάνει το κύμα αυτό να πάει 17.000 μέχρι 22.000 κύματα ανά δευτερόλεπτο, αυτή απότομη από κανονικά σε μπάσο και τέτοια ταχύτητα, επηρεάζει το ενδοκρινικό σύστημα του ατόμου, αλλάζει βιοχημία και διεγείρονται κάποια συναισθήματα καθαρά, ζωικά. Αφθάδια, μίσος, εκδικητικότητα, εγκληματικότητα, αμέλεια, ερωτισμός, μέχρι να χαρακώνονται, να αυτοκτονούν, να σφάζονται, να κάνουν, δηλαδή μία τάση αυτοτιμωρίας. Αυτά τα άτομα, όταν όμως φτάσει στους 24.000 κυματικές δονήσεις το δευτερόλεπτο, τι γίνεται? Βέβαια και η αδρεναλίνη είναι στο φόρτε της. Το άτομο αυτό αρχίζει να επηρεάζει, στο άτομο αυτό αρχίζει να επηρεάζεται τα κύματα, να επηρεάζουν τα κύματα α, τα οποία είναι αυτά που μας ισορροπούν και που μας κάνουν να έχουμε λογική, νου και αποφασιστικότητα. Όταν αυτό χτυπηθεί, το άτομο είναι έτοιμο να λάβει το οποιοδήποτε μήνυμα στο υποσυνείδητό του και να χωρίς να το ελέγχει ακριβώς και να γίνει ένας κατευθυνόμενος, όπως το λες τώρα, ορολογιακός. Όπως το λες, κινδυνεύουμε ας πούμε από ένα δίσκο που ακούμε. Βέβαια. Κινδυνεύουν μήματα. Πρόσεξε κάτι άλλο. Εάν κάθε ημέρα, 7 ώρες την ημέρα, ακούς τέτοιου είδους ρυθμό. Εγώ αυτό το κάνω περισσότερες φορές, με τα ακουστικά στα αυτιά. Ναι. Λόγω επαγγέλματος. Ναι. Η συμπεριφορά σου αλλάζει. Δεν το και αρχίζεις πια και γίνεσαι, δηλαδή θα σου περάσουν κάποια μηνύματα, τα οποία με τη λογική σου θα τα βρεις θετικά. Αυτοί αυτό θέλουν. Μετά το στροβόμετρο, πώς το λένε αυτό. Το strobe light. Ναι. Ο φωτισμός αυτό. Το μάτι διατηρεί 30 εικόνες στο λεπτό, έτσι μπορεί να κρατήσει 30 εικόνες στο δευτερόλεπτο. Στο δευτερόλεπτο. Ναι. Αν περάσουν... Στον κινηματογράφο πόσο είναι, Βαλάκο, 25 καρέ. 24 καρέ. Η κανονική ταχύτητα, έτσι. Η επόμενη, τώρα, όταν επιταχύνεις αυτό, μπορεί ας πούμε να περιστρέφεται μια ρόδα ενός ποδηλάτου με ταχύτητα, αυτό μπορεί να την κάνει να σταματήσει και να γυρίσει και ανάποδα το στροβόμετρο. Ναι. Έτσι. Το μάτι λοιπόν στους 60, άκου αυτό, Βαλάκο. Στους 60 παλμούς ας πούμε καταγράφει 60 εικόνες. Πέραν από αυτό, 30 εικόνες. 30 εικόνες, ναι. Πέραν από αυτό οι επόμενες ανέλεγκτα εισχωρούν στο υποσυνείδητο, χάνει την αίσθηση του βάθους και αρχίζει και κουνιέται, αυτό το παθαίνεις, θα πας σε μια δισκοτέκ. Ακριβώς. Και διότι ανάβει το strobe light, ας πούμε. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς βαδίζεις. Ναι, η συμπεριφορά σου μετά είναι ότι από το φως σου περνάει ο υπέρηχος το μήνυμα από τα 24.000 κύματα το δευτερόλεπτο, σου περνάει το υποσυνειδησιακό μήνυμα, μπαίνεις μέσα και εσύ, αφού πηγαίνεις συνέχεια εκεί, έχεις τάσεις και για ναρκωτικά, σου περνάει μηνύματα. Έχεις τάσεις εγκληματικές, σεξουαλικές,
Δηλαδή είσαι πια ένα άτομο το οποίο όταν κάποιοι που κάτι... Και ποιον ωφελεί αυτό, βρε Παναγιώτη? Ωφελεί αυτούς που κρύβονται πίσω από αυτά. Γιατί? Και κατευθύνουν τις μάζες. Τα συγκροτήματα είναι απόστολοι του διαβόλου. Οι μουσικές αυτές ακριβώς καταστρέφουν το νέο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αξία στο νέο για ιδανικά, να είναι επιρρεπής στον οποιοδήποτε ρυθμό και στο μήνυμα που θα περάσει, και να περάσει το μήνυμα της παρεξηγημένης απελευθέρωσης. Δεν υπάρχει Θεός, περνάνε μηνύματα άλλα, άλλοι είναι οι Θεοί, άλλες είναι απολαύσεις, κάνε ό,τι θέλεις, μην ακούς κανέναν, είσαι ελεύθερος, βίασε, κάνε έρωτα. Και τι μας λέει ότι αυτό που λες τώρα εσύ δεν είναι δημιούργημα με τις θρησκείες, επειδή χάνει κόσμο? Δεν είναι της θρησκείας, είναι των αλωνών. Η θρησκεία, όχι η θρησκεία, οι ιερείς και οι οποιοδήποτε υπεύθυνοι απλά δεν μπορούν να σταματήσουν αυτό το πράγμα, διότι για να σταματήσει αυτό χρειάζεται αγώνας και πάνω απ' όλα χρειάζεται αγάπη. Δεν μπορείς κάποιον να το σταματήσεις έτσι, γιατί σας λέω ότι το δυνατότερο όπλο, αν κάνανε οι ιερείς όλοι λειτουργίες 2 φορές την εβδομάδα όλη της Ελλάδος για αυτό το σκοπό, η Ελλάδα όλη θα έχει μια καλύπτρα και θα προστατεύονται οι άνθρωποι, διότι δεν υπάρχει δυνατότερο όπλο από την προσευχή. Εδώ όμως υπάρχει έλλειψη αγάπης. Μισό λεπτό. Υπάρχει έλλειψη αγάπης. Σε καταλαβαίνω. Πάνω σε αυτό, εγώ συμφωνώ. Αν μαζευτούν όλοι οι 2.000 ιερείς. Ναι, γιατί είναι δύναμη, πρόσεξε, μιλάμε για ενέργεια. Ναι, αλλά γιατί να στηρίσουμε από το νέο τον έρωτα? Α, πρόσεξε κάτι. Μην βάζουμε τη λέξη έρωτα και κλείνουμε τα πάντα. Διότι άλλο έρωτας, ο οποίος έρωτας είναι μια έκφραση της αγάπης. Ναι, γιατί έτσι, να το στηρίσουμε. Και άλλο το σεξ και αυτό που λένε βιολογική ανάγκη. Δεν υπάρχει βιολογική ανάγκη. Μην μπερδεύουμε τον έρωτα, που είναι ιός της αγάπης, με την πράξη που είναι κενή, που είναι καθαρά ζωική. Ποιος το είπε τώρα αυτό? Εσύ το είχες πει κάπου αλλού, το είχα ακούσει. Αλλού το είχα ακούσει. Ότι εάν δεν ήταν βιολογική ανάγκη, έτσι, και δεν πάω με γυναίκα για ένα χρόνο. Ναι, παπάς το είπε αυτό. Το θυμήθηκα και ποιος είναι. Εγώ έχω πρόβλημα τώρα, έτσι. Και σε ερώτηση, τι θα γίνει με το πρόβλημα τώρα που έχω? Μου λέει, θα πάθεις ρεύση. Κοίταξε. Θα αποβάλεις, μου λέει, αυτό που έχεις. Θα βραχείς, λέει, τη νύχτα. Κώστα, παπάς μου τότε. Έχουμε πιάσει το βιβλίο από τη μέση προς το τέλος και προσπαθούμε να κατανοήσουμε την υπόθεση αγνοώντας την αρχή. Ναι, αλλά να μην στερήσουμε τον έρωτα. Τώρα εντάξει, ήδη είμαστε στη μέση του βιβλίου. Δηλαδή, ναι, ήδη η ανθρωπότητα και οι νέοι, ας πούμε, βρίσκονται σε μια λανθασμένη κατάσταση. Και προσπαθούμε να δούμε τώρα από τα 2 κακά να διαλέξουμε το ελάχιστον, το λιγότερο κακό. Αφού είμαστε στο κακό. Ο έρωτας δεν είναι κακό. Γι' αυτό λέω, ας διαλέξουμε το λιγότερο κακό. Οπότε κάντε έρωτα ελεύθερα. Όχι ελεύθερα. Η δική μου η γνώμη είναι ότι ο άνθρωπος έχει αξία όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο, τον αγαπάει, συνδέεται. Και εσύ είπες, αν στο σπίτι σου φας καλά και φας τα πάντα, δεν κινδυνεύεις ούτε ζητάς κάτι άλλο. Για να φας όμως το σπίτι σου καλά, θα είναι και κάποιοι άλλοι στο σπίτι σου, θα συζεί μαζί σου ή θα είσαι παντρεμένος. Γιατί αυτή είναι η αγάπη, η ένωση 2 ανθρώπων σε ένα. Άρα το ελεύθερο σεξ δεν είναι να πάω δεξιά και αριστερά και όποια βρω και όποια... Με τον άνθρωπό μου εννοώ. Εκεί. Με τον άνθρωπό μου. Άρα είσαι υπέρ της σχέσεως. Αν είναι βατράχι όμως, να πάω αλλού. Είσαι υπέρ της σχέσεως, έτσι, και υπέρ της ενώσεως. Για το μονογαμικό τώρα. Ναι, υπέρ της αγάπης. Διαφωνώ και εκεί πάλι. Μην μπαίνουμε στην πλευρά. Όχι, για να λέμε την αλήθεια. Εγώ θα πω μόνο αλήθεια. Ψέμα δεν μπορώ να πω. Βιολογικά δεν έχει ο άνθρωπος ανάγκη βιολογική. Βιολογικές ανάγκες είναι οι λειτουργίες του σώματος άνευ της δικής σου θελήσεως. Όταν φουσκώσει η κοιλιά σου, με συγχωρείς, θα πρέπει να πας κάπου να βγουν από τα κανάλια εξόδου αυτό το οποίο έφαγες. Τα υγρά το ίδιο. Ο έρωτας όμως δεν είναι βιολογικό. Πρέπει να δουλέψει το πνεύμα, να χρησιμοποιήσει το σώμα και κατ' εντολή του πνεύματος το σώμα να εκφραστεί. Δεν είναι και τα ζώα ακόμα που είναι ζώα. Κατ' εντολή, ναι. Τα ζώα έχω που είναι ζώα να κάνω δεν έρχονται μα, σε επαφή. Το έχουν πει αυτό. Κάθε ημέρα ανάγκη. Έρχονται σε επαφή 2 φορές το χρόνο που είναι η εποχή τους. Άρα βλέπουμε και εκεί όντως την ομορφιά του έρωτα. Αλλά από τη μία δεν δεχόμαστε τα ζώα, για την άλλη να Όχι. λειτουργούμε σαν ζώα. Έλαντε. Μα ίσα ίσα ο άνθρωπος είναι αυτός που πορνεύει. Εδώ είναι η πορνεία. Χρησιμοποιεί
εις γνώση του, βάσει της λογικής του και της, της διανόησης του, χρησιμοποιεί το σώμα του σαν σκεύος για διάφορα πράγματα. Δεν είναι βιολογική ανάγκη, Κώστα. Δεν είναι ευλογημένος έρωτας, έρωτας από το Θεό. Ούτε αν σταματήσεις θα πεθάνεις και θα τρελαθείς. Δεν είναι ευλογημένος ο έρωτας από το Θεό. Είναι, Κώστα. Αλλά όταν εμείς είμαστε άνθρωποι και πάμε να βαδίσουμε προς τη θεότητα, δεν μπορούμε να είμαστε ασίδωτοι. Κάποια εποχή, χιλιάδες χρόνια πριν, εάν κάθε φορά που κάναμε την πράξη. Είχε γυναίκες πολλές. Ναι, όχι, αν κάθε φορά που κάνουμε την πράξη. Αν γυρίσουμε πίσω σε παλαιότερους χρόνους και κάθε φορά που κάνουμε την πράξη, κάνουμε και ένα παιδί. Είναι αμάρτημα αυτό. Όχι. Δηλαδή, αν εγώ έκανα έρωτα συνέχεια. Η Εκκλησία λέει πως δεν είναι αμάρτημα να κάνεις παιδί. Αλλά γεμίζουν τον τόπο με παιδιά. Κώστα, η ουσία είναι μία. Αυτό που λες είναι δεύτερο κεφάλαιο. Εγώ μιλάω για το πρώτο. Δύο άνθρωποι πρέπει να αγαπιόνται. Και να κάνουν έρωτα. Δηλαδή να κάνεις έρωτα, καλά, αφού αγαπιέστε, οπωσδήποτε θα κάνεις έρωτα. Ωραία, αλλά όχι όμως βαρεθήκαμε, δεν υπάρχει αγάπη, ναι, και δεν πετάμε έχω δικαίωμα να πάω με την άλλη κοπέλα γυναίκα. Και πάμε σε άλλη. Άμα πάμε έτσι θα πάρουμε όλο τον πλανήτη. Τι έρωτας είναι αυτός ή πια παρεξηγημένη αντίληψη των αξιών. Τότε πού είναι αυτός ο σεβασμός. Δεν είμαι κατά του έρωτα. Είναι το υπέρ του έρωτα. Ξέρω πως το λες εσύ και ξέρω που το πάω εγώ. Τότε έχει αξία. Όταν μιλάζεις με τον άνθρωπο που αγαπάς, τα πάντα. Όχι, το κατάλαβα τι εννοεί. Δεν το πάω στο βατράχι. Εάν, πώς μπορεί να είναι ένας γάμος ευλογημένος, βρε Παναγιώτη, όταν εγώ κάνω ένα λάθος επιλογή. Δεν ευλογεί το γάμος. Μισό λεπτό. Κάνω λάθος επιλογή. Παίρνω την ένα και πάω στην εκκλησία και λέω στον παπά, ευλόγησε αυτό το δέσιμο. Ο ιερέας και ο Θεός. Καλή επιλογή, αυτό λέω. Κώστα. Ο ιερέας και ο Θεός δεν σου φταίει. Δεν έριξε ευθύνες κάπου. Εμείς οι δύο αποφασίζουμε να παντρευτούμε. Και πάμε λοιπόν στον παπά για να ευλογήσει αυτό το μυστήριο. Ωραία, εσύ εν ονόματι της αγάπης. Ανακαλύπτω. Αγαπιέστε και λες εν ονόματι της αγάπης ερχόμαστε, ναι, να μας δέσει ο Θεός. Μπράβο. Και τα δύο να γίνουμε ένα. Ανακαλύπτω όμως ότι δεν έγιναν τα δύο, έγιναν τέσσερα. Πρόσεξε, πρώτα όμως εσύ είσαι κάπου σίγουρος, έτσι. Γιατί αν πάμε τότε έτσι και μας βγει κάτι στην πορεία, θα πρέπει στην πορεία να προσπαθήσουμε να σώσουμε αυτό το δεσμό. Παρά να βρίσκουμε την έτοιμη απάντηση, κοίταξε, άμα δεν κάνουμε χωρίζουμε. Να σώσουμε κάτι που έχει γκρεμιστεί, δεν το βλέπω. Καλύτερο δεν είναι να τζάσουμε ένας από εδώ και άλλος από εκεί και να πάω εγώ αλλού και αυτοί αλλού. Άμα είναι έτσι τότε, ο αραβώνας αυτό το σκοπό έχει. Να γνωριστούν οι άνθρωποι. Να δοκιμή, δηλαδή πριν να δουν ακριβώς, αλλά είσαι πάλι κάτω από την ευλογία. Στον αραβώνα όμως απαγορεύεται το σεξ. Κοίταξε, εκεί ο κάθε άνθρωπος έχει τη συνείδησή του και πράττει ανάλογα με τη συνείδησή του. Εμείς τώρα μιλάμε για τη σειρά. Την ορθοδοξία δεν μπορεί να πιάσει. Όχι, παιδί μου, δεν είναι για την ορθοδοξία. Εγώ μιλάω ανθρωπιστικά, τελείως ανθρώπινα. Ωραία. Άνθρωπος που δεν έχει πάει με γυναίκα είναι μπαλάκας. Γιατί να είναι. Αν όμως του έχει περάσει η ιδέα και το μήνυμα ότι αν δεν πας με γυναίκα τρελαίνεσαι, αυτό είναι λάθος. Εδώ είναι η δική μου. Δηλαδή δεν τρελαίνονται. Όχι, καθόλου. Κάτι γεροντοκόρες που τις βλέπουμε και είναι τραλαλά. Από πού είναι αυτό. Δεν έχουν καλλιέργεια πνευματική, Κώστα. Δεν έχουν καλλιέργεια. Δεν ξέρουν τι είναι έρωτας. Και το δεν τρίπτυχο, ξέρουν τι είναι η σχέση. Το τρίπτυχο έρωτας, γνώση, εργασία, που πάει. Βάλε λοιπόν πρώτα τη γνώση. Δεν είναι απαραίτητη σειρά που τα πάει. Όχι, εγώ σου λέω. Δεν είναι απαραίτητη σειρά. Βάλε τη γνώση. Γνώση. Βάλε την αγάπη. Όχι αγάπη. Μέσα στον έρωτα είναι. Μέσα στην αγάπη είναι ο έρωτας. Ο έρωτας πάξης ποτέ γεννήθηκε. Η αγάπη γεννιέται από τον έρωτα. Ο έρωτας όταν ήταν ο άνθρωπος. Η αγάπη γεννιέται από τον έρωτα. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ή το ερμαφρόδιτο, άρεν και θύλη, επίησε αυτούς, δεν υπήρχε έρωτας. Διότι όπως και τα λουλούδια δεν έχουν φύλο, είναι ας το πούμε ερμαφρόδιτα. Ποιούν λουλούδι. Ποιούσαν άνθρωπο, θα ποιούσαν άνθρωπο. Όταν διασπά ο Θεός το άτομο, γίνεται η διάσπαση. Και ξεχωρίζει το άρεν από το θύλι, αυτά τα δύο σαν ακέραια όντα, εκείνη τη στιγμή εφόσον ήταν ενωμένα και ξεχωρίζουν, το ένα με το άλλο έχει την ανάγκη της έλξεως και εκείνη τη στιγμή που γίνεται η διάσπαση, τότε γεννιέται ο έρος. Διότι τότε του δίνει την εντολή ο Θεός, θα γεννάτε. Ενώ πρώτα είπε ο Θεός, ας ποιήσομαι, τα λουλούδια ποιούν, δίνει εντολή, θα γεννάτε. Έχει μεγάλη διαφορά το ποιό από το γενό. Για να γεννήσει όμως, αυτή η ένωση είναι ερωτισμός. Ο ερωτισμός αυτός διέπεται από αγάπη. Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα
Γιατί και η φύση. Από τους ευλογημένους γάμους, αμφιβάλλω αν πολλά παιδιά. Τα περισσότερα γεννήθηκαν από αγάπη. Σίγουρα. Από έρωτα. Γεννήθηκαν από καθήκον. Σίγουρα. Έτσι. Αυτό ναι, γι' αυτό και λέω. Βλέπεις τη διαζύγια, βλέπεις νέους ανθρώπους να χωρίζουν. Γιατί? Εγώ διότι επιμένω, στην, αρχαία, άκου, στην αρχαία Ελλάδα, Κώστα, τους νέους και τις νέες τους μειούσαν. Τους γνωστοποιούσαν τι είναι έρωτας, τι είναι αγάπη, τι είναι η πράξη, πώς είναι οι σωστοί τρόποι και ήταν οι αίριες που εμειούσαν τους νέους και δεν ήταν καθόλου πόρνες, τόσο υψηλό ήταν το επίπεδο, διότι ήταν ένα λειτουργήμα καθαρά χωρίς πορνεία, χωρίς παρεξήγηση. Αργότερα αυτά εκφυλίστηκαν τα ήθη, εκφυλίστηκαν, δημιουργήθηκε πορνεία και χάθηκε. Οι νέοι τότε παντρεύοντο νέοι γνωρίζαν τι τους συμβαίνει, είχανε την διδασκαλία από τους ιερείς και έβλεπες να βγάζουν εύρος τους νέους Έλληνες διάνοιες και σωστούς. Ναι, αλλά σήμερα δεν υπάρχει διδαχή από ιερέα να το μοιήσει. Άλλων. Εσύ βάζεις εδώ στην εκπομπή σου πράγματα και περνάς κάποιο μήνυμα για να δουν οι άνθρωποι αυτά που έχουν στο μυαλό τους μέσα, εσύ τους τα βγάζεις στο πιάτο. Και τους πειράζει που τα βγάζει στο πιάτο, γιατί λογικό είναι να δείχνει στον άλλον τι έχει μέσα στο μυαλό του. Λογικό είναι ο καθένας να σκέφτεται μόνος του και να δρά ανάλογα. Όχι. Ναι, αλλά χρειάζεται κάποια διδασκαλία. Αν οι ιερείς. Διδασκαλία, ναι. Αν οι γονείς. Όχι καθοδήγηση. Πρόσεξε, αν οι γονείς. Δεν μπορείς να κατευθύνεις. Δηλαδή, όχι δεν μπορώ εγώ να κατευθύνω τον νέο να του πω να του θα κάνεις τόσο έρωτα, θα κάνεις εκείνο. Νομίζω πρέπει να τα δώσω όλα. Δεν μπορεί. Και επειδή πιστεύω στο μυαλό του, αυτός να πάρει τη σωστή δόση από όλα. Κώστα μου, ένα ποτήρι έχει ένα ποσοστό χωρητικότητος. Αν εσύ χύσεις ένα κουβά μέσα, λογικό θα είναι πάρει, θα το πιο έξω. Πολύ απ' έξω. Χρειάζεται. Αλλά λοιπόν, εκεί θα πρέπει να είσαι πόντιος για να το κάνεις αυτό. Εντάξει, γι' αυτό και λέμε ότι χρειάζεται κάποια παιδεία, προπαιδεία. Στο παιδί, από την οικογένεια πρώτα απ' όλα. Σωστά. Μετά ο δάσκαλος και ταυτόχρονα ο ιερέας. Αλλά δεν υπάρχουν πια τέτοιες διδασκαλίες που είχαμε στην αρχαία Ελλάδα. Και όλοι οι Έλληνες προτιμούσαν να παντρεύονται Σπαρτιάτισες, γιατί ήταν οι πιο σωστότερες μητέρες στην Ελλάδα. Οι Σπαρτιάτισες. Βέβαια. Φοβερό προτέρημα να πάρεις γυναίκα Σπαρτιάτισα. Σου έβγαζε παιδί η Τάνια Επιτάς. Θηρίο, διαμάντι. Αν ήταν κάτι λάθος, το πετσοκόβανε. Ήταν πολύ αυστηρή η μάνα. Είχε αυτή, ήταν υπεύθυνη για την παιδεία. Αν ήταν ελαττωματικό, δηλαδή. Φοβερό. Πάει το παιδί. Κοίταξε, δεν πάμε εκεί, διότι έχουμε και παραδείγματα ότι ένας ελαττωματικός, ο Πίνδαρος, με τους πεάνους που έγραψε, δυνάμωνε το ηθικό των στρατιωτών και ήτανε κουτσός, ήτανε σακάτης ο Πίνδαρος. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για τη γενική κατάσταση. Ναι. Στην εποχή μας σήμερα, λοιπόν, που οι νέοι έχουν βληθεί από αυτό τον τρόπο ζωής, μουσική, τα μηνύματα, οι υπέρηχοι, τα ανάποδα μηνύματα, τα φώτα και ο τρόπος που έχει έρθει από την Αμερική, μέσω των συγκροτημάτων, υπάρχουν άλλοι θεοί. Δες τα φεστιβάλ τι κάνουν, όλοι σηκώνουν τα χέρια έτσι. Που έκανε η Μαρία εδώ, θυμάσαι? Έτσι τα χέρια. Άρα βλέπεις τώρα κάτω από... Άντε αυτοί οι άνθρωποι αύριο να βγουν, να κυβερνήσουν ένα κράτος. Ήδη είναι κατεστραμμένα αυτά τα παιδιά. Μπορούν να βοηθηθούν, αν αφυπνιστούν, να καταλάβουν τι μηνύματα παίρνονται, γιατί... Ή τέλος πάντων, μην είναι συχνά. Εδώ τώρα πηγαίνουμε, Παναγιώτη, και είναι και περασμένη η ώρα. Αν αφυπνιστούν για να κοιμηθούν σε άλλο ύπνο. Να μην κοιμηθούν σε άλλο ύπνο. Όχι, τώρα. Κώστα, γι' αυτό βάζουμε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μας, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Αν συνδεθούν ξανά με τις ρίζες, δεν κινδυνεύουν. Γιατί χωρίς γνώση και χωρίς ιστορία και χωρίς επαφή με τις ρίζες σου, είσαι χαμένος. Είσαι χαμένος. Αυτόν τον αγώνα κάνω να ενωθεί ο χριστιανός με τις ρίζες του. Έδωσες απάντηση τώρα σε πολλά ερωτήματα, όχι μόνο τηλεθεατών, αλλά και διάφορων δημοσιευμάτων, διαβάζω. Ναι. Πια γιατί ο Τουλάτος βάζει την Ορθοδοξία. Με την Ελλάδα, ναι, την αρχαία Ελλάδα. Ναι, θα το δεκάθαρο και όλα αυτά, αλλά τους έδωσες μια απάντηση απόψε. Παναγιώτη, το να μιλά κανείς μαζί σου είναι, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ναι. Ώρες, και όλο θα λες πράγματα καινούργια. Ναι. Πέντε εκπομπές, έξι εκπομπές δεν έφτασαν για σένα. Υπολογίζω και ποιες έξι. Άλλο ένα χρόνο σου δώσουμε, σου έχω δώσει και μια ευχή. Εύχομαι να αποκτήσεις μια δική σου εκπομπή για να μπορείς με την άνεσή σου να τακτοποιείς πράγματα και να τα λες. Δηλαδή το εύχομαι ολόψυχα να αποκτήσεις μια δική σου εκπομπή.
πρώτα ο Θεός. Και εγώ δοξάζω τον Χριστό γιατί προσπάθησαν να με κάνουν να μην μιλάω σε ένα χώρο που είχα σε μια λέσχη καράτε στο σπίτι μου και μιλούσα, ας πούμε, σε 130 άτομα. Και όλος τους ο αγώνας και ο Χατζηφώτης και όλοι αυτοί θέλανε και με βγάλανε μαυροπρόβατο γιατί συνεχίζω και μιλάω. Δηλαδή, άκου τι θέλουν. Θέλουν να μην μιλάω. Και βλέπω ότι ενώ πήγα να μου κλείσουν το χώρο εκείνο, βλέπεις το μεγαλείο του Χριστού, μου πρόσφερε μία ημέρα της εβδομάδας στη δική σου εκπομπή, που για μένα είσαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, γιατί αφιερώνεις μία ημέρα, μία εκπομπή σου για εμένα, να πω αυτά τα πράγματα τα οποία είναι τόσο ευεργετικά, μπορεί να είναι νύχτα, αλλά να ξέρεις ότι η νύχτα, από τη νύχτα μεταφέρονται και στην ημέρα. Λοιπόν, και μου δίνει το δικαίωμα να μιλήσω τώρα και να μ' ακούσει όχι 200 άτομα, να μ' ακούν χιλιάδες άτομα. Και δόξα τω Θεώ, εδώ βλέπω τη Θεία Οικονομία του Χριστού, ότι αν πραγματικά αγαπάς τον Χριστό διαμέσου των ανθρώπων, ο Χριστός σε στριμώχνει. Αφήνει να σε ξεφτυλίσουν οι άνθρωποι, αφήνει να σε ταπεινώσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις εγώ, Κώστα, τι μου κάνει η Εκκλησία, αυτοί μπορεί και να με αφορήσουν. Βλέπεις όμως ότι πάντα θα στέλνω ο κόσμος στην Εκκλησία, πάντα θα μιλάω για τους ιερείς, άσχετα αυτοί τι κάνουν σε μένα, εγώ θα συνεχίσω ακόμα και να με αφορήσουν, θα συνεχίσω να μιλάω εγώ για την Ορθοδοξία. Εγώ θα πω χαρά στην υπομονή σου και χαρά στο κουράγιο σου. Με ρώτησε μία δημοσιογράφος σήμερα τι εστί Παναγιώτης του Λάτος και λέω δεν μπορώ να πω τι εστί Παναγιώτης του Λάτος. Ένα μόνο θα πω: έχει κουράγιο, έχει δύναμη, έχει θέληση, έχει αγάπη. Βάλ' τα όλα μαζί σε ένα κατσαρολάκι, ανακάτεψέ τα και βγάλε κάτι. Το τι θα βγάλεις είναι δικό σου. Χαρά στην υπομονή σου. Ο Χριστός δυναμώνει. Χαρά στο κουράγιο που σου δίνει όπως εσύ ισχυρίζεσαι. Ο Χριστός δυναμώνει, γιατί εγώ δεν κάθομαι μέσα. Αν και εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, βέβαια. 6 ώρες να μιλάω. Γιατί ένας Χριστός. Χωρίς χρήματα. Που εσύ τον αγαπάς και τον δέχεσαι, ένας Θεός. Αυτός να θέλει να σε ταλαιπωρεί. Το βλέπω λίγο περίεργο. Ο Χριστός, όποιος αγαπάει, τους παιδεύει. Το λέει, τους εκπαιδεύει δηλαδή. Η εκπαίδευση, Κώστα, είναι ταλαιπωρία. Καλή καραμέλα αυτή. Όχι, δεν είναι καθόλου καραμέλα ο Χριστός. Δεν τα λέει η ιερέα, τα λέει στην Αποκάλυψη. Και το βιβλίο αυτό δεν πειράζεται. Όποιος αγαπά, παιδεύει. Όποιον αγαπώ, τον παιδεύω. Αυτό όμως μπορεί να το ισχυριστεί και ένας μέθησος που βαράει τη γυναίκα του πρωί το βράδυ. Λάθος. Εκπαίδευση αυτό. Είναι και αυτή. Εκπαίδευση είναι, ξέρεις, την εκπαίδευση. Αυτά τα χτυπήματα. Να περνάς από τέτοιες προσπάθειες ταπείνωσης και ξεφτελισμού. Να σε φτάνει, έφτασε, ας πούμε, να του λέω, Χριστέ μου, τι άλλο θα πρέπει να πέρασω. Δηλαδή, εμένα με ξεφτέλησαν σε όλη την Ελλάδα μέσα από ένα κανάλι που το ακούει όλη η Ελλάδα. Μου δώσαν τη μορφή του απατεώνα, του αιρετικού, χωρίς να με έχουν δικάσει, χωρίς να έχουν αποδείξεις. Βάζουν 5 ψευδομάρτυρες, πάνε κάτι χαρτιά, συμπληρώνουν μια ομάδα 10 και με ξεφτέλησαν. Εγώ όμως ομολόγησα Ιησού Χριστό και τον ομολογώ σε όλη την Ελλάδα και αυτό που κάνω από εδώ που μου δίνεις στην εκπομπή σου που μου λένε πας αυτό το στην πορνοεκπομπή και λέω κάνετε λάθος. Εγώ δεν πήγα σε εκπομπή του Μιλωνά. Ο Μιλωνάς μου προσφέρει μία ημέρα από τις εκπομπές του. Δεν πήγα, λέω, καλεσμένος ένα στριπτής να είμαι κι εγώ εκεί. Αλήθεια. Και. Έλεγε να βάλουμε μία εξέλιξη. Εμένα μου έδωσε την ημέρα πες του. Πες μου πώς θα αισθανόσουν εάν σε μία εκπομπή. Μετά έλεγα μία στιγμή Παναγία, κάνω διάλειμμα και έκανα ένα στριπτής. Καλά, είναι δυνατόν να ήμουν εδώ, Κώστα. Εκτός κι αν μου το έκανε ξαφνικά, χωρίς να το περιμένω. Οπότε... Να το ήξερες, να στο έλεγε. Δεν θα ερχόμουν, για ποιο λόγο. Δεν μ' αρέσει να μπαίνω σε κρίση. Εσύ περνάς κάποια δικά σου μηνύματα. Εγώ δεν θα ήθελα να βρεθώ σε τέτοιο χώρο, γιατί άμα βρισκόμουν σε τέτοιο χώρο, τότε για να μην πάω και εκεί που δουλεύουν. Ποια η διαφορά. Εκτός κι αν έκανες κάποια εκπομπή και πάνω σε αυτό έκανες μία κριτική. Δεν θα ήθελα, δηλαδή, κάπου να σου πω τι γίνεται. Στενοχωριέμαι όταν βλέπω ανθρώπους να φτάνουν σε αυτό το στάδιο για κάποια χρήματα. Δηλαδή είναι... Ας μην με παρεξηγήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Τη γνώμη μου λέω. Θα μπορούσαν να κάνουν κάποια άλλη δουλειά. Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ που άνθρωποι
φτάνουν να προσφέρουν την ομορφιά τους, κάτι που τους χάρισε ο Θεός ωραίο, γιατέρψη οφθαλμών και οτιδήποτε άλλο. Ο Θεός να τους φωτίσει αυτούς τους ανθρώπους, να ξεφύγουν από εκεί, γιατί πάλι και μεγάλες Άγιες της Εκκλησίας μας, γυναίκες, μέσα από την πορνεία γίνανε εδώ, πιο μεγάλες. Μας κάνεις. Εμείς τι θα κάνουμε, δηλαδή, εγώ θέλω να θαυμάζω το ωραίο. Εγώ θέλω να βλέπω 5-6 γυναίκες να χορεύουν. Εάν ξαφνικά Κώστα, όλες συνειδητοποιήσουν αυτό που λες, το πιστέψουν και το... Κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν δυσαρεστημένοι. Εγώ μιλάω για τις κοπέλες αυτές. Δεν μιλάω για αυτούς που κοιτάνε. Αυτός που κοιτάει τι θα γίνει. Άστον, αυτός ο καθένας είναι υπεύθυνος. Εγώ μιλάω όταν ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να γδύνεται για χρήματα. Εκεί η ανθρώπινη υπόσταση κάπου χάνει. Είδες, αν ήμασταν όλοι γυμνοί, σήμερα το γυμνό δεν θα έχει αξία. Μα και γυμνός να ήσουν, αν είσαι πόρνος εδώ μέσα, ο Θεός γυμνούς μας έφτιαξε. Δεν μας έφτιαξε με ρούχα. Είναι ντροπή λοιπόν που δεν είναι καθόλου προσβάλλουμε ντροπή. Τον δημιουργό μας φοράς ρούχα. Ντροπή είναι να πουλάς κάτι για κάποια χρήματα. Συμφωνείς αυτό? Προσβάλλουμε τον δημιουργό μας φορώντας ρούχα. Αντί μας έστειλε στον κόσμο χωρίς ρούχα. Ναι, τη στιγμή που όλοι μας είμαστε βρώμικοι, καλά μας κάνει να φοράμε ρούχα. Όταν εξαγνιστούμε μετά τη δεύτερη παρουσία του, τότε δεν θα φοράμε ρούχα, γιατί δεν θα έχουμε και πονηριά. Ένα μωράκι, κοριτσάκι, το βλέπεις, σε επηρεάζει αν δεν είσαι ανώμαλος? Όχι. Ούτε ένα μικρό αγοράκι. Μη ρωτάς όμως άλλους αυτό. Υπάρχουν και παιδεραστές. Μη ρωτήσεις πολλούς. Είπα, αν δεν είσαι ανώμαλος. Ναι, ναι. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω. Ξέρω εγώ τι λέω. Μη ρωτήσεις πολλούς, γιατί η απάντηση. Παίζεται. Λοιπόν. Τελειώσαμε. Φίλοι μου, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Δεν θα ξεχάσετε όλα αυτά που είπαμε. Δεν είναι ώρα τώρα να σας τα θυμίσω. Παναγιώτη, θέλω να σε ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Συνεχίζω και επιμένω. Εγώ προσεύχομαι για σένα να έχεις πάντα κουράγιο, να έχεις να αντιμετωπίσεις πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ προσεύχομαι για εσάς όλους και εδώ μέσα και αυτούς περισσότερο που με καταδιώκουν. Αλήθεια το λέω και τους αγαπώ. Εγώ σε πιστεύω, και γιατί αυτά δεν τα λες μόνο στην εκπομπή. Να τους φωτίσει ο Θεός, γιατί εγώ, ό,τι και να μου κάνουν κακό, πόσο, μέχρι να θανατωθώ, εγώ θα αγαπάω. Μετά αυτοί τι θα γίνουν? Ωραία, πέθανα κι εγώ, πέθαναν και αυτοί. Μετά σκεφτήκανε. Από εκεί και πέρα τι γίνεται που δεν υπάρχει θάνατος? Θα είναι εγκλωβισμένοι, είπαμε, εκεί μέσα. Ο καθένας θα κουβαλάει το βαλιτσάκι του, δεμένο με αλυσίδα από το χέρι και δεν μπορεί να το αποχωριστεί μετάπλητα. Λοιπόν, γι' αυτό και λέω, εγώ τους αγαπώ, εύχομαι να τους φωτίσει ο Θεός. Μη βλέπουν αυτά που νομίζουν ότι έχω κάνει κακό, τα κακά. Γιατί δεν βλέπουν και δεν παρουσιάζουν και τα καλά που έχω κάνει? Γιατί δεν τους συμφέρει. Ας είναι όλοι τους καλά και να είναι ευλογημένοι. Τίποτα άλλο. Και υπάρχει Θεός που θα μας κρίνει. Σε μία εκπομπή θα είσαι εδώ με τον πατέρα της Αριάδνης. Ναι, θα είναι ενδιαφέρον αυτό. Γιατί ναι, θέλω πάρα πολύ. Άλλο να είμαστε τέτα τέτ, ναι, πρόσωπο με πρόσωπο. Θέλω πάρα πολύ να είμαστε, να μιλάω από μακριά, να λέω κάτι για αυτόν. Θέλω πάρα πολύ τον πατέρα της Αριάδνης, αν με ακούει η Αριάδνη ακόμα, να τον πάρει ένα τηλέφωνο, να το ξεχάσει, να έρθει από τις Ινδίες, τα έξοδα δικά μας. Και εγώ θέλω να συνδεθώ με την Αριάδνη και με σένα μαζί. Ωραία. Να μιλήσουμε. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει αυτό, στο υπόσχομαι. Ελεάνα, κλείνουμε. Καλό βράδυ λοιπόν. Έτσι απλά, καλό βράδυ. Γεια σας. Ζει Κύριος ο Θεός.